是连吃的。好有名的菜，是的，白木。哦，对了呀。没啊。没，前面那说不得住的。Να μου κάνετε τη δήλωση. Θες να κάνουμε τη δήλωση. Ακούετε. Ακούετε. Χριστούγεννα. Πέρα από τα καλά Χριστούγεννα να πούμε και κάτι για το Pop-Up Festival. Τότε να σου παρευτούν. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα New Center. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα της Ζάμπας, Ντανιέλα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά της παιδικής ζώνης αυτής των Πατατών Αντινεκτών Μεταρρήγανης. Θα αναλύσουμε την σωτήρια χρονιά του 2014 με λίγα λόγια. Στα επόμενα λεπτά θα σας δώσουμε τη γανιά, τη γανιά, όλα όσα συνέβησε στη χρονιά που πέρασε. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε, που πετύχαμε, που όχι. Με λίγα λόγια, τι φάγαμε, τι πιάμε και τι φτύσαμε. Λοιπόν, τι ξεχωρίσε φέτος, με τι θα ξεκινήσουμε τον απολογισμό. Αγάπη μου, είναι εύκολο, μα δεν άκουσες τι είπε ο Χάρης ο Γεωργιάδης ο υπουργός. Τι είπε, ότι οι αριθμοί ευημερούν. Ότι ο κόσμος πληρώνει φόρους και κοντραφόρους και πάμε καλά, κατάλαβες. Ότι οι τράπεζες ήβραν ριάλια. Ότι τα καύσιμα ενευθυνήσαν. Και η τρόικα φυσικά κάμνε μας ποτούν τους ύμνους σε εκθέσεις τι και κάμνε μας να νιώθουμε καλά, κατάλαβες. Άλλος πάνω. Και εδώ είναι καλό. Φυσικά, αγάπη μου, είναι καλό, μα είσαι τέλεια γκάου. Φυσικά είναι καλό, διότι όπως λέει και ο υπουργός, η υπουργάρα μας δηλαδή, την Αλέμεν, είπε ότι εάν δεν ευημερίσουν οι αριθμοί, πώς θα ευημερίσουμε εμείς, πώς θα ξαναπάμε δουλειά, πώς θα γεμίσουμε ξανά τα ψυγεία μας με λουκάνικα, χαλούμια, διάφορα τρόφιμα, κατάλαβες, πώς θα πάμε διακοπές, ποτσίποδα, θα ψουμνήσουμε στην Αθήνα, στην Ερμού, πώς θα πάμε για σπάτο Σαββατοκυριακό, κατάλαβες, πώς θα δεκόμε τώρα αυτά. Πώς. Μα δηλαδή, δεν εμπιστεύεσαι τον κύριο υπουργό. Όχι, sorry. Κάπου εδώ νομίζω, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ τη βοήθειά σας, διότι πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα επανεκκινήσουμε, διότι δεν είμαι και πολύ καλό στην αριθμητική. Άκουσα και εγώ ότι πάει κάθε μέρα τώρα τροχάδι 2 χιλιόμετρα. Ναι ρε παιδιά, ενέωσε, εγώ καταλάβω τον. Έχει αλήσει η βουκούα του, παίζει το ματώδι του. Καλό λέω να μου πείτε ότι πάει εμπρέχτος. Ω, πρόεδρε μου, άλλα ρε ο πρόεδρε.
αγάπες μου, αγάπες μου. Κασικουλέτο μου, έλα ρε. Λόγια μου, λόγια. Ας σε φιλήσω ρε. Λόγια μου, λόγια μου. Αγάπη μου ρε, αγάπη μου ρε. Συγκινήθηκα ρε. Λόγια μου. Δημητριάδη μου. Ζετούλα μου, αγάπη μου, ας ασπαστώ τη χείρα σου. Πέτε μου ρε, πέτε μου ρε. Εν είμαι φτιστός ο Μπρατ Πιτ ρε. Λόγια πρόεδρε. Λοιπόν, αγάπες μου. Εμπήκε το 15. Έχει 2 χρόνια που είμαστε στην εξουσία. Σκέφτομαι ρε αγάπες μου να βγω να κάνω κανένα διάγγελμα για τον απολογισμό της κυβέρνησης. Πέτε μου τι έκαναμε να τα βάλω στο διάγγελμα. Και να τα πεις του τα ούλα στο διάγγελμα, πρόεδρε, να χωρέσει. Να τα συμπυκνώσω ρε Χασικουλέτο μου, πέτε μου τι έκαναμε ρε, πέτε μου τα βασικά τουλάχιστον. Θα σου πω εγώ πρεδράρα μου, το έκαναμε πολλά, πολλά πράγματα και είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πετούλα μου αγάπη μου, τι πολλά πράγματα, πέ μου βασικά πράγματα αγάπη. Κοίταξε να δεις πρόεδρε, παίρνω το θάρρος εγώ να μιλήσω και να πω ότι όντως έχουμε κάνει διάφορα πολλά πράγματα, τα οποία είναι μικρά βέβαια πράγματα, χρειάζομαι με μυθικό φαγόντα, δεν το πείσω. Πάτε παλαιά του ο Γαμπρίλης. Πρόεδρε μου, η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά απλά και καθημερινά πράγματα. Έτσι άσου ειδωγωμέντα συνόπιτα να κάνετε τα application. Ρέμα θα με πελάνετε ρε, θέλετε να μου ξαναχαλάσετε την παλμίδα. Τι να που θέλετε να πούμε πρόεδρε, ότι εσείς 2 χρόνια να κάμαμε τίποτε. Λέμε σου το μετρόπο ναι πρόεδρε, ότι κάμαμε διάφορα πολλά πραγματούθια τα οποία εντάξει ίσως να μην φαίνονται. Κάμαμε όμως. Καλά ρε φτιακουρίζε, θα πω του κόσμου ότι κάμαμε μικρά πραγματούθια ρε κουμπά. Προτιμάς να τους πεις ότι φταίει ο Χριστόφιας πάλι. Έμπουλα του το ρε Χασικουλέτ. Ήβρατο, θα τους πούμε όμως δεν προλάβαμε σιόρ. Ζετούλα μου είναι καλό. Εμένους την αγαπούμενο Κένετης καλό. Μη ρωτάς τι έκανε η πατρίδα για σένα, αλλά τι έκαμε εσύ για αυτή. Άρα σε που πονάρε. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, στον ένα μήνα που διοικήσαμε την ημικατεχόμενη μας πατρίδα, η αγωνιστικότητα της κυβερνήσεως κυριολεκτικά άγγιξε κόκκινο. Εσπάσαν τα μιλίμετρα, το προεδρικό εξυκάπνησε, το υπουργικό έκαμνε κρότο, οι υπουργοί επετάσαν αζήνες όλα. Στον αγώναν και ακόμα παραπέρα. Σταθήκαμε ακλόνητοι επί των επάλξεων. Ανασηκώσαμε από το πάτωμα το ηθικό του δοκιμαζόμενου κυπριακού λαού. Κρατήσαμε ψηλά τα λάβαρα του αγώνα. Μα αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου ότι αν εμεινήσκαμε άλλη μια εβδομάδα στην Προεδρία θα εσβήναμε το εγκλέζικο των τονταρούιν που τον τείχον του Προεδρικού αλλά όχι να αντιλαμβάνεστε. Ανατρίσσασα. Η φετινή χρονιά ρε Boy Zones ήταν ολοκληρωτικά του Φούλη. Άξιος ο Φούλης, άξιος, μπράβο! Ο πρόεδρος του Δύση είδε φέτος το κόμμα του να τριαμβεύει στις ευρωεκλογές. Από το 40% του κόσμου που πήγε να ψηφίσει, ήρθε πρώτος. Το 60% που δεν ψήφισε, δεν φάνηκε πουθενά. Αλλά φέτος δεν θριάβεψε μόνο ο Αβέρας, ήταν ένας θρίαμβος και για τους κουμπάρους του. Όπως λέμε, δείξτε μου τους κουμπάρους σας να σου πω ποιοι είστε. Ναι, θρίαμβος για το Φούλη. Ο μυρωδικός του κουμπάρος Γιώργος Κούμας είναι κύριο θέμα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους ΣΥΚΕ αγώνες ποδοσφαίρου. Καλό. Ο άλλος του κουμπάρος Ωρες της Βασιλείου είναι στις κεντρικές φυλακές για το σκάνδαλο της Ραμολαξιάς. Καλό. Βέβαια, δεν υστερεί κι άλλος του κουμπάρος ο δημοτικός σύμβουλος στην Πάφων, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, με συγχωρείτε, ο οποίος βρίσκεται υποκράτηση για το σκάνδαλο του αποχαιρετευτικού. Καλό. Δυνατός ο Φούλης, είπαμε εδώ. Πολλά δυνατός. Κανέναν άλλον κουμπάρο έχει.
Ναι, αλλά αντί τα δυνατόν να θριαμβεύσουν όλοι το 14, κάποιοι θα διαπρέψουν και το 15. Όχι καλό. Today we had a very fruitful meeting with the Mr. Neofidou. Sorry, I'm not very good about the name, sorry. Mr. Neofidou and the chairman of the DC party. And I would like to thank again Mr. Neofidou. Please remind me after the conference to tell you my nickname. It's very easy. Okay. Okay, your nickname. Fulis. Συνάδελφοι διαιτητές και μεγαλοπαράγοντα, μετά τις καταγγελίες του Παναγί που να όψετε, η παράγκα μας κινδυνεύει. Τον Άτι, μωρέ. Τον Προδότη. Να τον αποβάλουμε. Δεν μπορούμε να τον αποβάλουμε. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Σκέφτηκε ο εγκέφαλος για μας. Ευτυχώς, γιατί εγώ σε θέματα σκέψης έχω πρόβλημα. Ξέρω το. Σκέφτηκε και είπε ότι για λίγο καιρό πρέπει να κόψουμε τα στημένα. Πρέπει να κόψουμε τις στημένες διαιτησίες. Δηλαδή τώρα πρέπει να σφυρούμε δίκαια. Έλεος. Παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ο εγκέφαλος κάτι παραπάνω να ξέρει. Μα επελάνεται όλα. Έχουμε μια φήμη. Έναν όνομα. Θα χάσουμε λεφτά. Να χάσουμε. Πολλά λεφτά. Για λίγο καιρό όμως. Παιδιά, στην ιστορία ψυχραιμίας σας. Ο εγκέφαλος κάτι παραπάνω να ξέρει. Για λίγο καιρό πρέπει να δικούμε τις δικές μας ομάδες και τις ομάδες που τόσα χρόνια αδικούσαμε, τώρα πρέπει να τις ευνοούμε. Για να τους ηχίζουμε. Ναι. Για λίγο καιρό γράψει το κακό και μετά. Η παράγκα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της νοιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά για σκημένα σφυρά, σφυρά, σφυρά και ξανά για σκημένα σφυρά. Αμάρρυ αγάπη, αμάρρυ αγάπη, μπράβο σου ρε αγάπη. Είσαι τέλεια γάρος ρε, γάρος μα γάρος χα. Δεν πω κάμα ρε μωρό μου. Μπράβο σου, 4 χρόνια γάμου και πετάσεις με έτσι, με ένα μήνυμα. Είναι τα μήνυμα. Τα μήνυμα να. Αγάπη δεν πάει άλλον, τελειώσαμε. Μα να εσύ να μου το στείλω ένα λόγο, θέλω να στείλω αγάπη μου. Αλλού. Ναι. Αλήθεια αγάπη. Ναι. Αγάπη μου συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Νομίζω ότι το στείλες σε μένα. Όχι, αφού είσαι πελάρα μου εσύ. Είναι πελάρα. Θέλω να στείλω έτσι σε μήνυμα. Ναι. Άντε. Άντε. Αγάπη. Αγάπη. Διεκδικούμε υπεύθυνα. Γιατί διεκδικούμε υπεύθυνα. Διεκδικούμε υπεύθυνα την Ευρώπη. Διεκδικούμε καλύτερη ζωή και δουλειές για όλους. Να διακόψω ένα λεπτό, συγγνώμη. Το σπίτι μου είναι δίπλα. Να βρίσκει ο Ντόκαη του γιο που βάλαμε μέσα στο γαράζι του αυτοκίνητο να βάλει να φύγουν τώρα. Αν δεν θα δείξει και 5 λεπτά θα είμαι μουλάτσα, θα μετά από γέννημα. Να σε παρακαλέσω να μας δώσεις το νούμερο για να κάνουμε ανακοίνωση. Ήρεμα, ήρεμα. Διεκδικούμε να μην εμποδίζουμε τα σπίτια και τα πάρκια. Αυτό να σε παρακαλέσω. Όποιος επάρκαρε να πάει να το μετακινήσει. Η χρονιά που μας πέρασε ρε αγάπες ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά επισκευών των πολιτικών μας προσώπων γενικότερα. Κάμαμε τους σέρβις μέσα έξω.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια της σκληρής μάχης που δίνει για την Κύπρο μας, έχασε ενός γνωστών δύο βαλβιδούλες. Την ίδια στιγμή, ο πνευματικός μας στήλος, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, έχασε ένα ρούλεμα από το σπόντιλο του, με αποτέλεσμα να γέρνει λίγο έτσι ζαβά όταν περπατά. Μα είδατε τον Τζίνο, επέψαμε τον στη Γερμανία, έκαναν τον επισκευή που πάνω σκάτω, αλλά δεν έχουμε παράπονο, στράφηκε πίσω όπως το στήλο της ηλεκτρικής. Ψηλός καλόγυρος και έτοιμος για την επένδυση θαύμα του αιώνα που οραματίστηκε στην Κυροσκήπο. Αλλά και ο Νίκαρος μας, να σας πω την αλήθεια, ελαχτάρισε μας πολλά. Παναγία μου, Νίκαρε μου, πιάστηκε η καρτούλα μου, επίνε έτσι όπως τους τρούφους που να μάθουμε τα καλά τα νέα. Ναι, να σου πω την αλήθεια, την πρώτη ημέρα που τον είδα στο νοσοκομείο μετά την εγχείρηση, εφοήθηκα. Ήταν όπως η σούπα την αυκολέ μου, την αυκοκομμένη κιόλας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέρφια μου πουρεκομονιάδες. Μα τα χίλια δωρόπουλα που τραγουδούν το Holy Night, τώρα ήρθαν πόσο τους. Σκιο χρόνια μετά που εκδιώχθηκα από την Προεδρία του κράτους, αρχίζω να ακούω φωνές. Φωνές, ακούω φωνές, φωνές για να επιστρέψω στο πιδάλιο του κράτους. Οι φωνές αυτές ακούγονται, σύντροφοι και συντρόφισσες, από συναγερμικούς, ακόμη και από ελαμίδες. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που έστω και τώρα έχει εκτιμηθεί το τερατώδες πραγματικά έργο που έχει επιτελέσει η διακυβέρνησή μου. Δεν σας το κρύβω ότι εσώψυχα σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κατεβώ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. I'm thinking that very seriously from the deep of my heart. Επίσης, δεν σας το κρύβω ότι επειδή έχω πραγματικά πηγαίον ταλέντο, σκέφτομαι σοβαρά να ακολουθήσω τηλεοπτική καριέρα κάνοντας δικό μου τηλεοπτικό show. The Christofias Show Live. Ποιον από τα δυο πρέπει να αγαπώ? Θα το μάθετε αυτό στην επόμενη μου τηλεοπτική συνέντευξη. Όμως, ένα πράγμα σας λέω. Christofias is back. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον ειδήμονα της νομικής. Ήταν τα τροπάρια, δεν ξαναγούσαμε το παρακαλώ. Και προφέσορα του συντάγματος, κύριο Αλέκο Μαρκίδη. Σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε, προχωρήστε. Κύριε Μαρκίδη, την περασμένη εβδομάδα ο διαιτητής Μάριος Παναγή έκανε πολλές καταγγελίες που αφορούν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ποια είναι και πώς σχολιάζετε τη νομική πτυχή του θέματος? Εγώ σας ρωτώ, αγαπητή μου Φραγκολίνα, οι καταγγελίες του Παναγή βασίζονται σε κάποια τεκμήρια ή σε κάποια κουτσομπολιά? Υπάρχουν στοιχεία ή είναι κουβέντες του καφενέ που είπαν κάποιοι σαν έπιναν καφέ και έπαιζαν πιλάτε? Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν στοιχεία? Είπα εγώ έτσι πράγματα, αγαπητοί μου. Αυτό που λέω είναι ότι σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, το κυπριακό ποδόσφαιρο, έστω και αν σε όλους φαίνεται λερωμένο, έστω και αν μας βρωμά που τα 100 μέτρα, είναι αθώο μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Όλοι ξέρουμε, κύριε Μαρκίδη, ότι στο κυπριακό ποδόσφαιρο υπάρχει παράγκα. Άντε και υπάρχει. Επαναλαμβάνω, μπορεί φίρτατη μου Φραγκολίνα κανείς να το αποδείξει πού είναι αυτή η παράγκα, ποια είναι η διεύθυνση της παράγκας, ο ταχυδρομικός της κώδικας, πόσα δωμάτια έχει, αν διαθέτει τζακούζι.
και το κυριότερο, ποιοι διαμένουν σε αυτήν την παράγκα. Θέλουμε ονόματα και διευθύνσεις, ξεκάθαρα. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Δηλαδή ο κύριος Παναγή δεν γίνεται να βάζει το σφυρί στο στόμα του και να σφυρά ό,τι θέλει όποτε θέλει και όποιον πάρει ο χάρος. Πρέπει να έχει στοιχεία όλα. I rest my case. Idiot λέμε όλοι στα αγγλικά εννοούμε τον ηλίθιο. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ο ιδιώτης και ο γιατρός ξέρει την ιδιωτία ως γιατρός που είναι η βλακεία ήταν ο ηλίθιος. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι πολίτες που ψήφιζαν και οι ανόητοι που δεν ψήφιζαν. Αυτό ήταν ο ιδιώτης. Όταν βρίζετε, κύριε Ματσάκη. Και όταν λέτε ότι αυτοί που δεν μας ακούσουν. Σας λέω ότι λέει ο Θουκυδίδης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης. Αφήστε με, κύριε Ματσάκη. Όχι, σας παρακαλώ, θα σας τον κάνω κοτ. Ο τον μη μετέχοντα των πολιτικών. Να σας πω το απόψευμα το λεξί. Τον μη μετέχοντα των πολιτικών, ούχα πράγμονα, αλλά αχρίων καλούμε. Άρα ρε αγάπες, τούτες οι τράπεζες, πόσα μας έκαναν, πληρώνουμε δάνεια με τα ψηλότερα επιτόκια. Εκουρέψαν μας, εστραγγίσαν μας, κοινοί που έχουν μετοχές ακόμα κλέσει, κοινοί που έχουν αξιόγραφα, ακόμα ουγγαρίζουν τα μέσα στην πλατεία ελευθερία. Είναι από τότε το κελίκι, πέταν τα ριελούδα. Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία, χιλιάδες τραπεζικοί υπάλληλοι εξακολουθούν να διατηρούν παχολούς μισθούς χιλιάδων ευρώ. Και ακόμη έχουν υπερπρονόμια όπως δάνεια προνομιακής μεταχείρισης με 1% τόκο. 1% τόκο. Καταλάβετε, ενώ εμείς οι Γάροι πληρώνουμε 5% τόκο. Αν είναι δυνατό. Ρε πολιτικοί, ρε βουλευτές, κάνετε τίποτε γιατί ρούφατε συνέχεια το μεδούλιν του απλού του κόσμου. Τι σας έφτιαξε, α? Κλέψατε και από αλλού όλα. Μόνο ο απλός ο λαός πάντα την πληρώνει, η Ντανιελούδα μου. Κατάλαβες, άτε όλα και κάνει τον Νιαγάρα μου για τράπεζα. Σιγά, δούλη μου, σιγά. Έχει σκοπό σήμερα η συγκέντρωση μας να είναι ειρηνική, φιλική. Να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Θα παρακαλέσω να μην είμαι στο αντικείμενο μας. Παιδιά, μη δώσουμε την ευκαιρία να μας χαρακτηρίσουν κανίβαλους. Είναι ειρηνικά που θέλουμε σήμερα να διαμαρτυρήσουμε. Θα παρακαλέσω να μην είμαι στο αντικείμενο μας. Ξαδερφέ, να χαρίζει νίκα, ανδρέ μου. Έβρεκα μια δουλειά, ρε. Πιάστο στη δουλειά, ρε. Έχει ένα χρόνο που είναι άνεργος, ρε. Ε, ανήψα μου, είπα σου πολλές φορές ότι τον άντρα σου έντοχο. Νευκούδα, μη μου καθυρίστο στο μαχαί, τον αντέχω. Εντάξει, ρε, νίκα, ανδρέ μου. Δοκίμας του λίες μέρες και αδείς ότι έσου σου καμή. Φτιώξε εδώ, ρε. Ξέρω. Παυλή! Ελάτε, Παύλο. Ελάτε, Παύλη. Πέ μου. Περνάσου να πουλάς, περνάσου τούτη δουλειά ρε κουμπάρε. Έχει εσύ ρε χέρφε, μιλάς στον Παυλή Φουδούλη να ρισκόν να σου έγινε 8-6-7-7-8. Εν ανάγκη να με μειώνεις εσύ σχέδιο. Τώρα σου δεις, τώρα να δεις. Ω, καλώς την ωραία μου κυρία, μα τι όμορφη που είσαι. Κάποιος σας που ξέρω, παίρνει τίποτε στην τηλεόραση. Όχι, αλλά θα μπορούσε. Α, φυσικά. Από τώρα θα είμαι ο προσωπικός σας σκλάβος. Πώς μπορώ να σας υπηρετήσω? Θα ήθελα κατσαρόλες, έχετε? Βεβαίως, έχουμε σε όλα τα μεγέθη, μπορούμε να βρούμε και στους άισες. Ελάτε μαζί μου. Έρχομαι. Από εδώ. Η συγκεκριμένη κατσαρόλα χρησιμοποιείται στις γάμους για το ρέσι και δεν κολλά ποτέ. Έμπα να βάλετε το κοτόπουλο να το κάψετε, να το κάνετε καρβούνι, δεν κολλά ποτέ. Έμπα να κολλήσετε με σιλικόνι, τίποτε θα κολλήσει ποτέ. Ποτέ. Λαό τι ποτέ, επειδή μείνω μόνοι να εμπίσω. Προσλαμβάνεσαι. Ευχαριστώ. Έλατε κυρία μου από εδώ να πληρώσετε. Έλατε. Πάμε.
Παύλη. Να μου γίνεται, εντάξει. Καλά, μαχτάρισαμε τα. Το λοιπόν περί του μαχαζιού γενικώ είπαμε τα. Κοινό που θέλω να προσέξει πολλά είναι την κόρη μου, τη Βαλεντίνα ρε κουμπαρέ. Μίξα, ένα αυκαρτί, ένα παρθένα, ένα θώα. Ξέρει, έρχονται κάποιοι τίποτα μέσα στο κατάστημα ρε κουμπαρέ. Ενοχλούζει να κουρίζαμε. Θέλω να έχει την έννοια σου ρε κουμπαρέ. Δεν έχει την έννοια μα, τρία όνομα μου, θέλω να την προσέχω με την μίχια. Μα έλα σου πω, δεν πειρά τα μίχια να ευκάλα με γίνει κουρτί παρόλο που βρέχει. Χαλασμένο ο θερμοστάτη ρε κουμπαρέ. Λοιπόν, εγώ έφυγα από το τραπέζι και όπω είπαμε να το νου σου στην πίξα. Πάει στο καλό μα, ρε φάνη. Με τελείωσε κι αν γινόμουνα για σένα μια νιώη θυσία. Με τελείωσε. Γεια σου, είμαι η Βαλεντίνα, η κόρη του Μάστρου. Έλεος, μα εσύ είχε το μωρό. Όχι και μωρό, μωρατσός. Εσύ έχεις. Βαλεντίνα, κάτσε να μας την άλλη καρέκλα. Πώς τις πρόχνεις, νιώθω την καλύτερα τούτη, έτσι εμπιο στεκάμενη. Ναι, αλλά να μπει κανένα να μας κόψει πάνω τα λού και η τιμωρία μου θα είναι σκληρή, σε παρακαλώ. Εν είδη σκληρή. Σε παρακαλώ, Βαλεντίνα μου, λυπήσουμε. Φωτουλή, μη λοιπόν τη μίτση σου τζανάβω, νιώθω σαν την καλαμιά στον κάμπο. Κάπου έντερ κάνει τούτο. Επεγκοφτή, εσέξιξη, θέλω να σύψω να γονατίσω. Βαλεντίνα, μην με αντιγράφεις, δεχεί, θέλω κι εγώ πολλά να κουμπίσω πάση μια σταρόλες μου. Να βάλω το γάλα μου μέσα στην μπρίκια σου και να το πίσω, αλλά έμπορο, η συνείδηση μου δεν μου το επιτρέπει, άγιεν μέρη. Εκεί που κι εγώ με πολύ, θέλω να νιώθω το φιλί. Αν την καρδιά μου να χτυπά πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Που άναψε τώρα το πρόμπτερ και ζωφωνά ακόμα να ανοίξει τα χρώματα. Όχι, έτσι δεν τα ζητούμε. Πολύ ρε Μιχάλη. Τι να κάνω, να κάτσω έτσι. Συμπαρθένεψε όλους τους παραγωγούς. Έλα, κάτσε εδώ ρε. Φίλε, ό,τι και αν κάνω φαίνεσαι λίγο να ξουριστώ. Μην μου ας εγώ πας τα τούτα μου. Μετά έμαθε πάνω μου ο Κίττος, η Χαρή, η Ζωή και σήμερα εσύ. Την ίδια στιγμή στην περιοχή έπλεαν, έπνεαν. 7,5 άνεμοι με ταχύτητα 7,5 ποσό. Όπως πνέουν και τώρα, όπως βλέπετε πίσω μου το κλαδάκι. Πως εάν η πολιτική ηγεσία ενωμένη και με μία φωνή αντιμετωπίζει την εξέλιξη. Ότι το 2014 φαίνεται να κατέγα... Παντάτης. Σχολιάζοντας την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων ο Μακαριότατος, σχολιάζοντας την κορύφωση στην Κυπριακή ΑΟΣ εκ μέρους, σχολιάζοντας τις τουρκικές παραβιάσεις. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Κλεί πόρτα. Σχολιάζοντας την κορύφωση των τουρκικών παραβιάσεων. Σχολιάζοντας τις τουρκικές ενέργειες. Πληρώσετε με. Νίκανδρε! Νίκανδρε, μα πού είσαι, εξάδερφε! Έλα, να μην ανοιχτάει μου τράπεζα. Έρεξα που θα με έρε, να δω πως πάει ο Παυλής με δουλειά, ρε. Ανοιχτά μου, ούλα, γιούλα, ο Παυλής σου έδιεψεψε μας. Είναι πολλά καλά σου δουλειά, του ψάχνει δηλητήριο. Προσέχεις και η κόρη μου η Βαλεντίνα. Αλήθεια, μπράβο, ρε. Παυλή! Παύλη, δεν κυκλοφορείς ρε με το σοβράκο. Εσέσεις ρε φουλούλα, ότι κάνω με την αδιελά σου είναι πολύ πειράδα μέσα να ρε κομπαρευτικά έχεις το παρούσα μόνο. Ρε μα να ντρέπεσαι τίποτε ρε, είδες κανέναν άλλο δα μέσα να κυκλοφορεί έτσι σχέδιο ρε. Μάνι, μάνι, αμέν περτεύει, έστω έχει νιάνι. Ξαδερφέ, εσύ επίστεψες τον. Όχι. Όχι, α. Γιατρέ, ήθελα την γνώμη σου. Εγώ μέχρι πριν, είμαι 60 χρονών, μέχρι πριν ένα χρόνο είχα στήσει 1,5 με 2 ώρες. Τώρα περιορίζομαι στη μια ώρα και θέλω να μου πείτε κατά πόσο πρέπει να ανησυχώ. 3-4 φορές την εβδομάδα μπορώ να έχω έρωτη επαφή.
Κύριε Γιώργο, μου να μας δημιουργήσεις κόμπλεξ τώρα. Κλείνεις με 4 φορές την εβδομάδα. Έχεις μία ώρα στήση και έχεις και παράπονο, κύριε Γιώργο. Μακάρι να μείνεις έτσι, αυτό σου εύχομαι. Σου πάτε όλα, κάμπα, φύγετε την τόσα. Πατάτες σαν την αρκέδαλο σου. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men, ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Σου έκαναν τα καθάρματα, ψυχούλα. Οικόπεδο 12. Η πολιτική, αλληγορική, πολυβραβευμένη κωμωδία του Κυριάκου Τοφαρίδη. Οικόπεδο 12. Μια άκρος επίκαιρη ταινία με μπόλικο σουρεαλισμό, κοινωνική σάτυρα και μαγικό ρεαλισμό. Παραγωγής 2013. Οικόπεδο 12. Με τους Κωστά Δημητρίου, Κάρμεν Ρουγκέρι, Μιχάλη Μαρίνο, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Ειρήνη Κωνσταντίνου, Ζωή Κυπριανού, Οσμάν Αλκάς. Απόψε στις 10 παρατέταρτο στο ΡΙΚ 1. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στις ειδήσεις των 8. Έντονη αντίδραση κυβέρνησης και κομμάτων για τις δηλώσεις Άιντα ότι η ανακάλυψη δρογονανθράκων στην Κύπρο έχει συνδεθεί με τις συνομιλίες και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί. Υπέρ της συνέχισης των εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο για το φυσικό αέριο τάσσονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι διαμηνεί το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν παρετεί το Κουτσοκούμνης και τονίζει ότι δεν δέχεται μαθήματα από πολιτικούς. Οι καταγγελίες Παναγή θα διερευνηθούν εξαντλητικά, διαβεβαιώνει ο Ιωνάς Νικολάου. Ντυμένος στα λευκά υποδέχτηκε το 2015 το Τρόοδος. Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες. Σφοδρές καταιγίδες και χιόνια. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου. Ρε Ντανιελούδα μου. Τελειώνει η εκπομπή. Θυμάσαι το μεταξύ το 2008 και 2009, τότε που ακρύβωνε το πετρέλαιο, που είπα στην τούτη που έχουν φούρνους ότι παιδιά, sorry, εν ακριβώσουμε το ψωμί επειδή ακρύβωσε το πετρέλαιο. Α, ναι, θυμούμαι. Το ίδιο έγινε του και για το γάλα και για το κρέας. Τώρα, ας πούμε, που ευθύνησε το πετρέλαιο, γιατί δεν ευκαινεί κανένας που τους να πουρε παιδιά να ευθυνήσουμε το ψωμί, α? Δεν ευκαινεί κανένας. Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί, να σου πω εγώ, επειδή στην Κύπρο δεν έχουμε συνείδηση. Όχι, αγάπη μου. Πολύ απλά στην Κύπρο δεν έχουμε κράτος. Κατάλαβες? Καληνύχτα κράτος. Καληνύχτα κράτε. Καληνύχτα κράτη. Άντε όλα και καληνύχτα. Άντε όλα, καληνύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα και χαιρετίσματα στους απόδημους του Καναδά. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Και στην Αυστραλία και πάντα. Ηλιοκόλ δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Το λέω να μας πει ότι πάλι μαθαίνει πρέχτας. Ω, πρόεδρε μου! Απαραγία μου, Παναγία, πρόεδρε, σιγά, σιγά, σιγά. Δεν άκουσε, για μαύρα, να πέντος. Πρόεδρε μου, η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά, στα απλά και καθημερινά πράγματα. Έτσι να σου δεις το κόμμα. Πρόεδρε μου, η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά, απλά και καθημερινά πράγματα. Έτσι ας βρίσκω. Από εσύ ήταν, μοβίλε μου. Έτσι ας βρίσκω, εγώ με τα σλόμπιτσα. Πρόεδρε εγώ. Πρόεδρε μου. Πρόεδρε εγώ. Πρόεδρε μου, η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά, απλά και καθημερινά πράγματα. Νομπάρ.
Ο μυρωδικός του κουμπάρος Γιώργος Κούμας είναι κύριο θέμα σε όλα τα ΜΜΕ για τους σκιέ αγώνες του ποδοσφαίρου. Καλό. Ναι, καλό. Ο άντρας του κουμπάρος... Πατάτε σαν την αρχέ.